Με κόκκινη μπογιά στόλισαν την Τρίτη τα θωρακισμένα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που μέσω του Εύρου προωθούνται σε Ρουμανία και Πολωνία, μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ. Με την ενέργεια αυτή θέλησαν να στείλουν μήνυμα καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία και της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν, που όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους ΚΚΕ και ΚΝΕ, στον Εύρο λαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς μετατρέπει το λιμάνι σε ορμητήριο θανάτου. Ήταν μια συμβολική κίνηση σε μια μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όταν αυτή τη στιγμή μεταφέρονται, καθώς μιλάμε, μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, νατοϊκά στρατεύματα από την Αμερική προς την Ρουμανία και την Πολωνία. Ήταν μια κίνηση η οποία καταρχάς καταδικάζει την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Μπορεί να θέλουν να μας πείσουν ότι είναι προγραμματισμένες κινήσεις του νατοϊκού στρατού αυτές που διεξάγονται αυτή την περίοδο. Δεν πειθόμαστε έτσι εύκολα. Προφανώς και έχουν να κάνουν με την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει γη και είδωρος στην πραγματικότητα προς το ΝΑΤΟ για να γίνει αυτό που ήδη ονομάζουν περικύκλωση της Ρωσίας. Μια κατάσταση η οποία εμπλέκει τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά μέσα σε ένα ιμπεριαλιστικό πόλεμο με δυστυχώς δεν ξέρω και εγώ με τι αύριο μεθαύριο αποτελέσματα. Εδώ και εβδομάδες η Αλεξανδρούπολη λειτουργεί ως βασικός κόμβος ανακύκλωσης δυνάμεων στο πλαίσιο της άσκησης Atlantic Resolve 2022, για την οποία έχουν δέσει στο λιμάνι το βρετανικό οχηματαγωγό Heartland Point και το γιγαντιαίο αμερικανικό Liberty Passion, ενώ αναμένεται και το επίσης αμερικανικό Liberty King. Με τα πλοία αυτά καταφθάνουν τεθωρακισμένα και άλλα οχήματα του αμερικανικού στρατού, που στη συνέχεια προωθούνται μέσω του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου προς τη Ρουμανία και την Πολωνία. Ήταν μια κίνηση για να δείξει καταρχάς ότι δεν είναι όλοι σύμφωνοι με τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε νατοϊκή βάση, από πέρα για πέρα, με τη χρησιμοποίηση όλων των υποδομών που αυτή τη στιγμή διαθέτει η πόλη για εξυπηρέτηση των νατοϊκών σκοπών, είτε αυτό έχει να κάνει με δρόμους, με σιδηροδρόμους, με το ίδιο το λιμάνι, με τα στρατόπεδα, με το προσωπικό το οποίο διατίθεται για τη φύλαξη όλων αυτών. Ανησυχούμε ακόμα και για την περισσότερη εμπλοκή, ακόμα και για την αποστολή έμψυχου δυναμικού προς τα επάνω. Οπότε με έναν τέτοιο τρόπο ανέμακτο, θα ήθελα να πω, δείχνει το αίμα το οποίο δυστυχώς έχει μαζευτεί στα χέρια του ΝΑΤΟ, αλλά την ιστορία του. Και γι' αυτό και επιλέχθηκε και το κόκκινο στρώμα. Νομίζουμε ότι με μια τέτοια κίνηση θα δείξει και ότι ούτε παντοδύναμη είναι, ούτε ανίκητη, ούτε αυτό το που ο κόσμος βλέπει και εκφράζεται ως ανησυχία και ανασφάλεια που εκδηλώνεται και στην περιοχή μας. Και νομίζω αποτυπώνεται με την εύστοχη ερώτηση τι ήρθαν να κάνουν τώρα αυτοί εδώ. Δείχνει ότι η απάντησή μας είναι να σηκωθούν να φύγουν, δεν έχουν καμία δουλειά εδώ, ούτε στον Εύρο, ούτε πουθενά.